θέλετε να αρχίσω από τον Μιχάλη. Μιχάλη, εσύ τι τάξη πας? Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου. Και πώς σου φαίνεται τώρα η ανακοίνωση από μέρους του εκπαιδευτικών οργανώσεων ότι κλείνουν τα σχολεία Τρίτη και Τετάρτη? Λοιπόν, το αδιέξοδο μέρα με τη μέρα φαίνεται να παρατείνεται. Η κατάσταση πλέον προκαλεί στους μαθητές θλίψη, αλλά και απόγνωση. Ανησυχούμε πραγματικά για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Φυσικά όμως αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία. Αναφέρεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου. Στην προκειμένη περίπτωση όμως καλούμε τους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν τον αντίκτυπο που αυτά τα μέτρα θα έχουν στους μαθητές και κυρίως στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, το μέλλον των οποίων διακυβεύεται σε αυτήν τους την τελευταία και πολύ κρίσιμη χρονιά. Μίλησες με συμμαθητές σου πριν ένα χρόνο μεγαλύτερη σήμερα στο σχολείο. Πώς το είδαν, τι συζητάνε, αγχώνονται για τα φροντιστήρια, για το σχολείο, τι θα κάνουν με την ύλη, θα τρέχουν να τα προλάβουν? Τι σου είπαν, ποια είναι η αγωνία τους? Η ανησυχία όλων των μαθητών φαίνεται ξεκάθαρα στα πρόσωπα, κάθε μαθητή. Φυσικά, η ύλη, γνωρίζουμε όλοι ότι η ύλη ήδη είναι αρκετή. Και άρα δεν σηκώνει να χάσουμε ούτε λεπτό. Είδες συζητήσεις στο σχολείο με καθηγητές σήμερα? Άκουσα για διάφορες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία μεταξύ καθηγητών, μαθητών. Πραγματικά θεωρώ πως αυτό το ζήτημα επηρεάζει πλέον άμεσα τους μαθητές και πρέπει να βρεθεί η λύση. Κύριε Χριστόφη, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ως οργανωμένοι γονείς σε αυτό το σημείο που έφτασαν τα πράγματα, γιατί όπως είδα πριν, Σοκράτους και Φυλακτού είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους. Δυστυχώς, η εξέλιξη της κατάστασης αντιλαμβάνεστε ότι δεν ικανοποιεί κανένα. Ειδικά τους γονείς, τους μαθητές. Βλέπουμε σήμερα εδώ μαζί μας αυτόν τον Λεβέντη, ο οποίος πραγματικά εξιστορεί το πραγματικό πρόβλημα. Διότι στο τέλος της μέρας θα είναι για τους μαθητές μας, ειδικά για τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Αν και εμένα το κομμάτι μου είναι η δημοτική εκπαίδευση. Τα συνδυάζουμε σήμερα, ναι, δημοτική, ναι. Μέση, γονείς, μαθητές, για να ακουστούν όλες οι φωνές. Ναι. Λοιπόν, όπως αναφέρθηκε και πριν λίγο, είναι δικαίωμα στην απεργία του οποιοδήποτε εργαζόμενο. Το καταλαβαίνουμε. Όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι διαχρονικά η πάγια θέση των οργανωμένων γονιών είναι ότι αφορά την ταλαιπωρία των γονιών και των μαθητών. Οι γονείς ήδη έχουν προγραμματιστεί. Έχουν βάλει ένα πρόγραμμα το πώς εξελίσσεται η ζωή τους. Από θέμα καθημερινότητας, εργασίας, υποχρεώσεων κλπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Οι συνδικαλιστές λένε θέλουμε τους γονείς δίπλα μας και δεν πειράζει αν είναι για ταλαιπωρία, αρκεί να επικρατήσει το δίκαιο και το ορθό. Προκαλώ τον οποιοδήποτε συνδικαλιστή, τους φίλους συνδικαλιστές, γιατί πραγματικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία ως τοπική σύνδεσμη έχουμε μια πάρα πολύ, πολύ καλή σχέση. Όμως και στους συνδικαλιστές μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτό. Μπορούμε να μπούμε σε έναν διάλογο στον οποίο να αφορά τη στήριξη των αναλφάβητων μαθητών. Στα αλλόγλωσσα, ενίσχυση της διδασκαλίας, στήριξη της ειδικής εκπαίδευσης. Δηλαδή η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Είναι μεγάλα θέματα, μεγάλα προβλήματα τα οποία χρειάζονται λύσεις. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις λένε ότι λάβαμε αυτά τα μέτρα έχοντας στο μυαλό μας τους γονείς. Και τους δίνουμε χρόνο να προετοιμαστούν μέχρι Τρίτη Τετάρτη. Εσείς το δέχεστε αυτό ή θεωρείτε ότι χτυπάνε και τους γονείς με τα απεργιακά μέτρα? Αγαπητέ κύριε Κιμήτρη, είμαι στους οργανωμένους γονείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον δεν έχουμε κάνει καμία συνάντηση με την οργάνωση των συνδικαλιστών, την ΠΟΕΔ βασικά, που αφορά τη δημοτική εκπαίδευση, για να συζητήσουμε οποιαδήποτε από αυτά τα θέματα. Αν στο διάλογο, σε αυτά τα θέματα που έχω αναφερθεί προηγουμένως, δεν βρούμε τις λύσεις τις οποίες πρέπει, να ξέρετε ότι και εμείς οι γονείς θα κατεβούμε στις απεργίες μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Αλλά πρώτα να γίνει ο διάλογος για όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Εννοείται, κύριε Χρήστο. Μιχάλη, μιας και θίξαμε και το στοιχείο της ποιοτικής εκπαίδευσης. Εσύ ως μαθητής,
τα βγάζεις, πιστεύεις ότι θα τα έβγαζες πέρα αν δεν πήγαινες φροντιστήρια, αν πας με το πώς διδάσκεσαι στο σχολείο τα μαθήματά σου? Η παραπαιδεία είναι ένα τεράστιο κομμάτι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται να λαμβάνει η χώρα στη χώρα μας. Και πραγματικά πρέπει να ανησυχήσει όλους μας. Κατά τη δική μου άποψη, η παραπαιδεία βρίσκεται στον αντίποδα της ποιοτικής εκπαίδευσης. Όπως αναφέρθηκε πριν και η κυρία Εμίλια Νίδο εκ μέρους της κυβέρνησης, όσο και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις που βρίσκονταν προλίγου εδώ, και οι δύο πλευρές θεωρούν πολύ σωστά, αντιλαμβάνονται μάλλον πολύ σωστά, την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Χρειάζονται ριζοσπαστικές τομές. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κάνουμε μια ανίστατη προσπάθεια και καλούμε τόσο την κυβέρνηση όσο και τους εκπαιδευτικούς να κάτσουν στο τραπέζι, να βρεθεί μια λύση και να προχωρήσουμε επιτέλους σε αυτόν τον εφόλιστης ύλης διάλογων που πρέπει άμεσα να γίνει με στόχον των εξυγχρονισμών και την ποιοτική αναβάθμιση. Εγώ σου λέω, λέμε, ναι, να πάμε στο διάλογο, πρέπει να γίνει εφόλιστης ύλης για όλα τα ζητήματα. Δεν πάνε στο διάλογο. Σου λέει ο ένας συμφωνήσαμε, ο άλλος λέει δεν συμφωνήσαμε. Ο ένας λέει θέλω και αυτό, ο άλλος του λέει μα συμφωνήσαμε, δεν σου δίνω αυτό. Και κλείνουν τα σχόλια. Συνεπώς, οι μαθητές τι λένε προς τον ένα και προς τον άλλο? Γιατί αυτή την ώρα έχουν αρχίσει να αγγίζουν και τους μαθητές. Σίγουρα. Οι εξελίξεις. Μάλιστα. Άρα, ποιο είναι το μήνυμα προς την κυβέρνηση και το μήνυμα προς τους καθηγητές σας? Κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με γνώμονα την αγάπη και το ενδιαφέρον προς τους μαθητές. Πιστεύετε ότι η απόφαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων είναι με αγάπη και με ενδιαφέρον προς τους μαθητές? Σε καμία περίπτωση η κατάσταση δεν βοηθά ούτε τους μαθητές, ούτε και την εκπαίδευση. Πρέπει να κάτσουν κάτω και να ξεκινήσει ο διάλογος. Γιατί διαφορετικά βρισκόμαστε πάλι στον ίδιο παρονομαστή εδώ και 2-3 μήνες, όπως είπατε και εσείς, πίσω γυρίσματα κτλ. Πρέπει να κάτσουμε κάτω και να έβρουμε τη λύση. Κύριε Χριστοφή, σας ρώτησα πριν, μπορεί να μην με ακούσατε, θα αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οργανωμένοι γονείς αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, θα κάνουμε κάποιες διευθετήσεις για Τρίτη Τετάρτη για γονείς που δεν μπορούν να αφήσουν κάπου τα παιδιά τους? Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής θα συνέλθει, μάλλον όπως έχουν τα πράγματα, τη Δευτέρα το απόγευμα. Θα δούμε τις εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε. Μήπως είναι λίγο αργά Δευτέρα απόγευμα? Δηλαδή, Δευτέρα να ανακοινώσουμε στους γονείς, όσοι θέλετε βοήθεια, είμαστε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι οργανωμένοι γονείς είναι εθελοντές. Δεν είναι εύκολο Σωστό. Για μας να από τη μια μέρα στην άλλη να συγκληθούν σε συνεδρία οι επιτροπές μας κλπ. Θα προσπαθήσω να το κάνω το συντομότερο, αλλά βλέπω εφικτόν τη Δευτέρα. Και εκεί θα πούμε σε ανθρώπους που δεν έχουν να αφήσουν κάπου τα παιδιά τους, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ή θα εξετάσουμε κάτι άλλο? Δεν θέλω να προκαταβάλω οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Κύριε Χριστοφή, Μιχάλη μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάω στον Νικόλα τον Ζανέτο.